μοιάζει στην καταστροφή. Για μένα είσαι η αγάπη, το τελευταίο μου χαρτί. Για όλους είσαι μονοπάτι που βγάζει στην καταστροφή. Δεν αξίζει κανένας μπροστά σου, σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπαθή. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπαθή. Τους έχω δει. Εσύ γεννήθηκες για μένα και εγώ για σένα γεννηθεί. Αυτούς που τώρα λένε για σένα, τους έζησα, τους έχω δει. Δεν αξίζει κανένας μπροστά σου, σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα, κι αν δεν φτάνει θα γίνω ασπίδα. Αξίζει κανένας μπροστά σου, σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα, κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπαθή. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα, κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπαθή. Πάθατε καλέ και θα σκογελάτε πρωί-πρωί. Ο Βασίλης τα καταφέρνει να μένει και αυτός τελευταίος από τον Αντώνη. Τι βιάζεις, το μεγάλος δεν ήρθε ακόμα. Δεν ήρθε ακόμη. Πρωτοφανές. Τηλεφώνησε και είπε όμως να είστε έτοιμες. Μόλις έρθει πιάνετε δουλειά. Πάμε. Ο Μιχάλης. Μέσα σας περιμένει. Oh. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ λέω να αρχίσουμε αμέσως, μην μας πιάσει αδιάβαση ο μεγάλος. Καμία αντίρρηση. Αν και δεν έχουμε τίποτα δύσκολο αυτή τη βδομάδα. Με τους Κατσιγιάννη έχουμε νεότερα. Όχι ακόμα, αλλά θα έχουμε σύντομα. Εσύ πάντα έλεγες ότι την υπόθεση την κερδίζει ο αέρος. Όπου υπάρχει αέρος, υπάρχει και αέρης. Πρώτα φιλιώνουν, μετά ξαναμαλώνουν και ούτω καθεξής. Εγώ θα έλεγα όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει και αέρος και αέρης. Όπου υπάρχει αέρος και αέρης, το χρήμα είναι το κίνητρο. Χαίρετε. Είστε μάρτυρες που σήμερα δεν ήρθα τελευταίος. Εντάξει, περίπτωση. Άρχεται η συνεδρίαση. Θέλω διευκρινίσεις για τα κίνητρα του έρωτα. Μιλούσαμε για το ζεύγος Κατσιγιάννη και το διαζύγιο. Αυτή τη βδομάδα δεν θέλετε να έχετε σχολείες. Νομίζω πως κάτι έχετε να μας πείτε σήμερα. Να βγούμε το καφεδάκι μας πρώτα. Ας βάλουμε μια τάξη στα πράγματα. Και καταρχήν, Βασίλη, μπορείς να πίνεις το καφεδάκι σου όσο εγώ μιλάω. Για το ζεύγος Κατσιγιάννη δεν έχω καμιά αγωνία. Αυτή η βδομάδα δεν έχει προς το παρόν δυσκολίες. Μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, φυσικά. Φυσικά, μέχρι να μας πες κανένα αυτόφορο. Βάει τη γλώσσα σου, Χριστιανέ μου. Όσο για αυτό που με ρώτησε η Σαββέλα, είναι αυτό ακριβώς που με ρώτησε εσύ, Ρίτα. Όλους μας άκουσε και σε όλους μας απάντησε. Από τώρα θα μιλάμε όλοι μαζί για να κερδίζουμε χρόνο. Ύστερα από τη μέθοδο Κέννεντι έχουμε τη μέθοδο Λασκαρίδη. Ανυπομονώ να πούμε στο θέμα μας. Έχουν περάσει 10 λεπτά και δράση δεν βλέπω. Τώρα θα δεις δράση. Και με πολύ suspense, αλλά Hitchcock μάλιστα. Υπόθεση Κασπίρη.
πάθος, έγκλημα, μυστήριο, αγωνία, υψηλή κοινωνία, δεδομένου ότι είναι μεγαλοδικηγόρος. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ομαλή οικογενειακή σχέση, κρυφή ζωή με το θύμα. Χωρισμός, ζηλοτυπίες, θάνατος. Η κοινή γνώμη ανάστατη. Η επώνυμη πρέπει να είναι άμεμπτη. Μόλις ξεφύγουν από τα κοινώς παραδεκτά, γίνονται ύποπτοι για τα χειρότερα. Το τυχερωμένοι δεν είναι έγκλημα. Φυσικά όχι. Αλλά ότι ως επώνυμος έδινε το κακό παράδειγμα στην κοινωνία, αυτό είναι έγκλημα. Παρεκτρέπεστε, συνάδελφοι. Ο Κασπίρης δεν ομολόγησε κανένα έγκλημα. Σωστά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί όμως. Τι γιατί. Γιατί σήμερα, γιατί τώρα. Από ό,τι ξέρω, η δίκη είναι σε μια εβδομάδα. Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι ξεκούραστη και έχουμε τον καιρό να ετοιμαστούμε. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένας δικηγόρος. Θέλει να μιλήσει επιγόντως μαζί σας για τον κύριο Μπόκαρη. Δώστε μου. Ναι, σας ακούω. Και πού είναι τώρα. Μάρτυρες υπάρχουν. Καλά, καλά, θα το φροντίσω. Μείνετε ήσυχος, κύριε συνάδελφε. Αυτόφορο. Δεν τα λέγα εγώ. Πάει ξεκούραστη εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, θα τα βγάλει πέρα ο Βασίλης μόνος του. Γιατί εγώ. Γιατί έχουμε μάρτυρα υπερασπίσεως μια στάρ της πίστας. Σας βαριέμαι όλους τους άντρες. Α, δεν πειράζει. Θα πάρω εγώ μαζί μου τη Ρίτα να με βοηθήσει. Κύριοι, το διαλύουμε. Προβληματιστείτε σας παρακαλώ στην υπόθεση Κασπίρη και αύριο τα λέμε. Βασίλη, πήγαινε τώρα να πάρεις μια 24ωρη και το βράδυ να μιλήσεις με το μαγαζάτορα της Σταρ. Ισαβέλα, το βράδυ η γυναίκα μου σου ετοιμάζει το ειδικό που σ' αρέσει. Του ζυγούς, λύσατε. Ισαβέλα, έχω μια ιδέα, έχεις μαζί μου. Τι είναι τώρα, ανήθικη πρόταση. Ανήθικη πρόταση είναι, αλλά όχι για σένα. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Γεράσιμο, παρακαλώ. Στο δεύτερο θα πάρω. Ευχαριστούμε. Εσεί οι δημοσιογράφοι το κρατήσετε ανοιχτό δύο μήνες. Εσεί θα το ξανανοίξουμε τώρα με τη δίκη. Πουλάει το θέμα. Γιατί πουλάει δηλαδή, επειδή έχει σεξ και βία. Επειδή ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία απασχολεί τον τύπο έτσι κι αλλιώς ως μεγαλοδικηγόρος. Πόσο μάλλον όταν εμπλέκεται και σε σκάνδαλο. Είναι πολλαπλό το ενδιαφέρον. Και πρώτα απ' όλα, πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. Την υπεράσπιση του την ανέθεσε σε εμάς. Τόσο το καλύτερο. Σκέψου να ήταν ο δικός σας ο Λασκαρίδης που δικαζόταν για φόνο και να αναλάμβανε την υπεράσπιση του ο Κασπίρης. Θα κατάφερε να τον αθώσει όπως αθώωσε το 70 του Πακιστανού που σκότωσε τη γυναίκα του. Άστα αυτά και άνοιξε το αρχείο. Ορίστε. Εδώ είναι. Λοιπόν. Πεταλούδα της νύχτας βρέθηκε κατακρεουργημένη. Δύο ύποπτοι κρατούνται. Η πεταλούδα είχε σχέσεις με επώνυμους και καλλιτέχνες. Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο ύποπτοι. Δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους, είχαν και άλλο δύο. Πάμε τώρα στο ψητό. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, δηλώνει ο διευθυντής της αστυνομίας. Έρευνε στο χώρο των επωνύμων. Μεγαλοδικηγόρος είχε ερωτικές σχέσεις με την πεταλούδα. Άφαντος ο Κασπίρης. Ήταν λάθος κίνηση αυτό. Φυσικά. Και άλλη λάθος κίνηση. Ο άντρας μου ήταν πάντα πιστός, δηλώνει η σύζυγος του Κασπίρη. Δεν έπρεπε να πει ψέματα. Και πού να το ξέρει η γυναίκα πως ο άντρας της έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Μπορεί να μην το ξέρει, αλλά διαβάζει εφημερίδες. Σιγά μωρέ με τις φυλάδες και αυτά που γράφετε. Ντροπή, κορίτσι, πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως και την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, ο Κασπίρης παρουσιάζεται αυτοβούλος στην αστυνομία. Αυτό πολύ θετικό εκ μέρους του. Τι να το κάνεις το θετικό, αφού τα έκανες κατά πρώτα. Α, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Και ύστερα λέτε για εμάς τους δημοσιογράφους πως είμαστε ασυγκίνητοι με τα κοινωνικά δράματα. Ενώ εσείς οι δικηγόροι, Θεέ μου φύλαγε. Εμείς οι δικηγόροι είμαστε ασυγκίνητοι γιατί πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να θεραπεύουμε τα κοινωνικά δράματα. Όπως οι χειρούργοι την ώρα της εγχείρησης. Γεράσιμε! Σε θέλω αρχισυντάκτης! Έρχομαι! Εν πάση περιπτώσει, σε μένα μπορείτε να πείτε την αλήθεια. Και παρόλο που είμαι δημοσιογράφος, τάφος. Αθώος ή ένοχος. Αθώος φυσικά.
Δεν μιλώ για τη γραμμή της υπεράσπισης. Εγώ μιλάω για την αλήθεια. Εσείς πρέπει να ξέρετε. Την αλήθεια δεν την ξέρουμε. Και ούτε θέλουμε να την ξέρουμε. Νομικά, ο κύριος Κασπίρης είναι αθώος και πάπαλα. Αυτό πρέπει να το αποδείξουμε στο δικαστήριο, φυσικά. Ακριβώς. Μην ξεχνάς όμως ότι οι αποδείξεις αφορούν μόνο την πραγματικότητα. Κι άλλο πραγματικότητα, άλλο αλήθεια. Εσείς οι δικηγόροι είστε πλασμένοι για να μπερδεύετε τον νόμο. Και εσείς οι δημοσιογράφοι είστε φτιαγμένοι να μπερδεύετε τον κόσμο. Άντε, γεια, παιδιά. Γεια. Εδώ συνετελέσει το δράμα, κύριε συνάδελφε. Ναι, εδώ. Να δει τώρα δράμα. Μια τρέχουσα, απλή διατάραξη. Διατάραξε ο πελάτης μας την τάξη σαν ένα κέντρο διασκεδάσεως που διαταράσσει το νευρικό σύστημα της αθηναϊκής κοινωνίας. Όχι και έτσι, Βρερίτα μου. Δεν έκανα καταγόγιο. Λαϊκόν κέντρο διασκεδάσεως και μάλιστα από τα πιο σοβαρά. Ναι, ξέρω. Τραγουδάει και η κυρία Στανίση. Η κυρία Στανίση προσφέρθηκε για μάρτυρες περασπίσεως. Το ξέρουμε κι αυτό. Αφού όμως η κυρία Στανίση και κατά συνέπεια ο ίδιος ο καταστηματάρχης θέλουν να αθωωθεί ο Μπόκαρης που τους έκανε λίμπα το μαγαζί, τότε προς τι η δίκη? Αυτεπαγγέλτος. Βλέπετε, είχαμε την ατυχία όταν έγινε το επεισόδιο να είναι εδώ στο κέντρο ένας μυστικός αστυνομικός και κάλεσε την αστυνομία. Ώστε δεν είναι ο μαγαζάτορας που κάλεσε την αστυνομία. Αστιεύεστε. Ο κύριος Μπόκαρης είναι από τους καλύτερους πελάτες μας. Έπειτα, ο ιδιοκτήτης έχει τον τρόπο να διατηρεί την τάξη στο μαγαζί χωρίς τη βοήθεια της αστυνομίας. Κατάλαβα. Ο κύριος Μπόκαρης τα κουμπάει χοντρά κάθε βράδυ για την κυρία Στανίση. Μάλλον για τα μάτια μιας άλλης, λιγότερο διάσημης. Και επειδή αυτή την άλλη την γυαλάρισε κάποιος άλλος, έγινε τον μπάχαλο. Πώς μιλάς έτσι? Καψούρα, αγάπη μου. Ξέρεις τι μπορεί να κάνει καψούρα? Και καράβια ολόκληρα τραβάει. Εν πάση περιπτώσει, αν συντονιστούμε στη δίκη, μπορεί ο πελάτης σας να αθώθει. Την κυρία Στανίση θα τη δούμε. Γιατί δεν έρχεστε το βράδυ να δείτε και το σόου? Το σόου δεν μας ενδιαφέρει, ούτε η κυρία Στανίση σαν γυναίκα. Να συνεννοηθούμε, θέλουμε, για την κατάθεσή της. Αμάν, Βερερίτα, να μην δεις έναν άνθρωπο να προκόψει. Φάμε τα φρούτα μας χωρίς Βάγκνερ. Καθόλου. Ευκαιρία μάλιστα να μιλήσουμε για την υπόθεση Κασπίρη. Όση ώρα τρώγαμε το ταντούρι, δεν γινόταν να μιλάμε για κατακρεουργημένα πτώματα και ύποπτους δολοφονίας. Αυτή η υπόθεση Κασπίρη τελικά είναι ιστορία πάθους? Ιστορία πάθους μπορεί να είναι. Έγκλημα πάθους δεν το πιστεύω. Αυτό σημαίνει πως πιστεύεις ότι είναι αθώος? Αθώος ή ένοχος δεν το ξέρω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι το έγκλημα δεν έγινε σε στιγμή βρασμού. Αν θυμάμαι καλά, ο Κασπίρης είχε ερωτικές σχέσεις με την πιτσιρίκα, έτσι δεν είναι? Είχε παλιά. Παλιά, πόσο παλιά δηλαδή? Δεν ήταν παντρεμένος τότε? Ήταν. Η σχέση του ήταν εξωσυζυγική, αν είναι αυτό που θέλεις να μάθεις. Mm. Και επιπλέον, η σχέση με τη γυναίκα του ήταν πολύ καλή. Ναι. Ώσπου τον ξελόγιασε η πιτσιρίκα. Και αφού τον ξελόγιασε, η σχέση του διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά στάνταρτς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως δεν είμαι αρκετά προχωρημένη. Μην κάνεις συγκρίσεις, γλυκιά μου. Ο καθένας αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα. Αλλά σε ορισμένα πράγματα υπάρχουν στάνταρ αντιδράσεις. Εγώ, για παράδειγμα, αν αντιλαμβανόμουν ότι έχετε ερωτικές σχέσεις εσείς, θα σας έβγαζα τα μάτια και των δυο σας. Να, μια καλή αιτία για να μην έχω ποτέ ερωτικές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο. Μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να έχουμε μια αδυναμία ο ένας για τον άλλο. Δεκτών ως εδώ. Με κολακεύει μάλιστα από μια τόσο όμορφη και έξυπνη γυναίκα. Γοητεύεται από τον άντρα μου. Αλλά μόνο ως εδώ. Πάμε να καθίσουμε πιο αναπαυστικά. Να σας φέρω και τους καφέδες. Βλέπεις, μοιραζόμαστε τις δουλειές του σπιτιού. Λοιπόν, ξέρεις κάτι?
αν δεν ήσουν τόσο καλή μου φίλη, θα στον έκλεβα, όπως η πιτσιρίκα τον Κασπίρι. Πάντως, η γυναίκα του Κασπίρι, την ξέρω, είναι έξυπνη γυναίκα. Αγαπάει πολύ τον άντρα της. Νομίζω ότι θα τον συγχωρούσε ακόμα και αν διέπρατε έγκλημα. Τι συνωμοτείτε εσείς οι δύο? Λέμε να καταδικάσουμε τη γυναίκα του Κασπίρι στη θέση του. Ας αφήσουμε τα αστεία. Η δίκη του Κασπίρι είναι σοβαρή και στην ουσία δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτή η επιμονή του να μην θέλει να μιλήσει ούτε στο δικηγόρο του. Δεν ξέρω. Κατά βάθος, εγώ πιστεύω στην αθωότητά του. Ναι, αλλά δεν θα στο έλεγε. Σε σένα τουλάχιστον. Και μάλιστα με την εχεμήθεια που επιβάλλει το επάγγελμά σας. Αυτό ακριβώς με κάνει να αμφιβάλλω. Ξέρει πως η εχεμήθεια είναι δεδομένη. Γιατί να μην μου το πει αν είναι ένοχος? Πρέπει πάντως να δεχτούμε πως ο Κασπίρης υπήρξε εκπληκτικός δικηγόρος. Αναμφισβήτητα. Ξέρεις πως δεν έχω παραδεχτεί κανέναν άλλο ανταγωνιστή μου όσο τον Κασπίρη. Αυτό ισχύει και εκ μέρους του Κασπίρη προς το γραφείο μας. Πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα? Δεν θα ανέθετε την υπερασπισή του παρά μόνο σε ένα δικηγόρο που εκτιμάει περισσότερο. Δεν ξέρω. Παραμένω επιφυλακτικός. Εκείνος ισχυρίζεται πως με διάλεξε γιατί ήμουν μαθητής του. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω τι κρύβει αυτή η ιστορία. Τι στοιχεία έχεις βάρος του? Τώρα μίλησες σαν δικηγόρος. Από ό,τι ανακεφαλαιώσαμε από τους δημοσιογράφους, η σχέση του Κασπίρη με το θύμα είχε διακοπεί από καιρό. Αυτό ελαφρύνει πολύ τη θέση του. Ναι. Αλλά είναι και ο μάρτυρας που τους είδε να τσακώνονται δημοσία 3 μήνες πριν το έγκλημα. Αυτό δείχνει ότι ο Κασπίρης ήθελε να επανασυνδεθεί. Ούτε αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Συναντηθήκανε μια φορά και όπως ήταν φυσικό, τσακωθήκανε. Δεν είναι έτσι. Μια φορά τους είδανε να τσακώνονται. Το δικαστήριο εύκολα μπορεί να συμπεράνει ότι τσακωνόντουσαν συχνά μόνο που δεν τους έβλεπε κανείς. Αυτό πάει να αποδείξει και ο κατήγορος. Αλλά ο Κασπίρης δεν κάνει τίποτα για να το διαψεύσει. Το ότι η γυναίκα του δεν του κρατάει κακία δεν είναι υπέρ? Είναι. Μόνο που έκανε και αυτή την γκάφα να δηλώσει πως ο άντρας της ήταν πάντα πιστός. Ενώ αποδείχτηκε πως τα ήξερε όλα από καιρό. Αν τουλάχιστον είχαμε τη διαβεβαίωση πως ο Κασπίρης είναι αθώος, θα ψάχναμε να βρούμε τον αληθινό δολοφόνο. Και τι σας εμποδίζει να ψάξετε, χωρίς τη διαβεβαίωση του Κασπίρη? Φοβάστε το χαμένο χρόνο? Κοίτα που η γυναίκα μου μας έβαλε τα γυαλιά. Έχεις δίκιο, Εύα μου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, να το κάνουμε. Εγώ πάντως θα επιχειρήσω να μιλήσω μαζί του άλλη μια φορά. Απογοητεύτηκες από την Σταρ ή θέλεις να με χρησιμοποιήσεις για να τις κινήσεις στο ενδιαφέρον? Όλοι που δεν έχουμε στον ήλιο με το ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Μια ζωή θα
Σκέφτηκα ότι ψάχνουμε μακριά την ευτυχία. Και αυτή πολλές φορές είναι δίπλα μας και δεν τη βλέπουμε. Πολύ το φιλοσοφείς το πράγμα. Ξεχνάς πως δεν πρέπει να μπερδεύεις τα επαγγελματικά με τους έρωτες. Αχ, όλα σκέφτομαι. Πάμε να φύγουμε. Και στα νήσι, δεν θα συνεννοηθείς γιατί πήγες. Θα τα πούμε αύριο στο πόδι. Δεν εντέξουμε ως άνθρωπος. Πάμε, γιατί αν μείνουμε κι άλλο, θα πρέπει να ρίξω κανένα τσιφτετέλη. Έλα. Λασκαρίδη λέγεται. Μάλιστα, κυρία Εύα. Όχι, δεν ήρθε κανείς και ο κύριος Κωνσταντίνος με πήρε να μου πει δεν θα έρθει ούτε αυτός. Νομίζω πως θα πάει στη φυλακή για τον Κασπίρι. Έγινε. Αν έρθει τελικά κανένας, θα τον το πω. Γεια σας. Κύριε συνάδελφε, προς το παρόν είμαι απλώς κατηγορούμενος. Κύριε Κασπίρη, επιτρέψτε μου εμένα σαν νεότερος στο επάγγελμα να εκφράσω κάποιες απορίες μου. Ίσως σαν πιο αντικειμενικός μπορέσω να σας βοηθήσω. Σας ακούω. Πρέπει όμως να με βοηθήσετε. Να αισθανθώ κι εγώ πως έχω να κάνω με πελάτη και όχι με καθηγητή που θα με βαθμολογήσει. Αγαπητέ μου, το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας έναν κατεστραμμένο δικηγόρο. Επομένως, όπως και αν σας κρίνω, όπως και αν σας βαθμολογήσω, αυτό δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο στην καριέρα σας. Αυτός ο αυτοκαταστροφικός δίθεν κινησμός δεν νομίζω πως σας ωφελεί. Χάρη, άσε, Κωνσταντίνε. Στην κατάσταση που βρίσκομαι, τίποτε και κανείς δεν μπορεί να με προσβάλλει. Άρα και εσύ πρέπει να δεχτείς ότι δεν μας βοηθάς καθόλου. Δηλαδή, σε τι θα σας βοηθούσε η ομολογία μου ότι σκότωσα ή η επιμονή μου ότι είμαι αθώος? Θα μας δώσεις ένα κίνητρο. Σωστά. Ένα κίνητρο αν είμαι θώος. Αν όμως είμαι ένοχος. Και πάλι ένα κίνητρο. Να καταφέρουμε να βγάλουμε το μαύρο άσπρο. Αυτή είναι πολύ μοντέρνα αντίληψη περί δικηγορίας, αγαπητέ μου. Και όπως ξέρετε, εγώ είμαι παλαιών αρχών. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε μια βάση. Μια βάση με την οποία θα ξεκινήσουμε. Κάποια στοιχεία. Ένα κίνητρο, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως. Λοιπόν, να σας το δώσω αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο της αμφιβολίας. Δεν σε καταλαβαίνω. Λυπάμαι. Σε είχα για πολύ καλύτερο δικηγόρο από μένα. Τις δικές σου επιτυχίες εγώ δεν τις είχα ποτέ. Ευκαιρία λοιπόν να έχεις μια μεγάλη επιτυχία αθωώνοντάς με. Με κίνητρο την αμφιβολία, όπως είπα. Η δουλειά μας, αγαπητέ μου, συνίσταται, όπως ξέρεις, στο να εφαρμόζουμε τον νόμο ερμηνεύοντάς τον ή να ερμηνεύουμε τον νόμο εφαρμόζοντάς τον. Το ίδιο κάνει, έτσι δεν είναι? Σύμφωνοι ως εδώ? Σύμφωνοι. Στην περίπτωσή μου λοιπόν θα πρέπει να αφήσει να λειτουργήσει η ανθρώπινη περιέργεια. Ψάξιμο, έρευνα σε κάθε στοιχείο, σε κάθε μαρτυρία, με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να μπορέσετε να βρείτε τη σωστότερη ερμηνεία και την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε τον αληθινό δολοφόνο? Ο δικηγόρος, αγαπητέ μου, δεν είναι detective.
Πρέπει να περιοριζόμαστε στη δουλειά μας. Ωραία, πες πως την κάναμε αυτή την έρευνα και τα στοιχεία της κατηγορούσης αρχής είναι ανεπαρκή. Τι σημαίνει αυτό, πως είσαι αθώος? Σημαίνει ότι φρόντισα και κατάφερα η δικαιοσύνη να μην έχει στα χέρια της επαρκή στοιχεία για το έγκλημά μου, πράγμα που σημαίνει ότι για τη δικαιοσύνη είμαι αθώος. Λόγω αμφιβολιών. Η αθωότητα, αγαπητέ μου, είναι πάντα αθωότητα, έστω και λόγω αμφιβολιών. Θες να πεις πως η γραμμή της υπεράσπισης πρέπει να στηριχθεί στις αμφιβολίες? Αν το κίνητρο είναι η αμφιβολία και το ζητούμενο είναι πάλι η αμφιβολία, τόσο το καλύτερο. Έχουμε ταύτιση μορφής και περιεχομένου. Έτσι δεν θα έλεγες αν είχες γίνει σκηνοθέτης? Εδώ όμως δεν είναι θέατρο ούτε κινηματογράφος. Είναι κάτι καλύτερο. Σειρά συνεχείας. Και όχι σαν τις σαπουνόπερες που βάζει η τηλεόραση. Όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στον κινηματογράφο, πριν από την ταινία μεγάλου μήκους, βάζανε ένα επεισόδιο με τον Ζορό, το Σούπερμαν ή το Φουμαντζού. Και τη στιγμή που βρισκόταν ο ήρωας ανάμεσα σε δύο τείχους που θα τον συντλίβανε, τσακ, η συνέχεια στο επόμενο. Ακριβώς. Και αν ο ήρωας ήταν συμπαθής, έλεγες, δεν μπορεί, κάτι θα γίνει, κάτι θα συμβεί ως την ερχόμενη εβδομάδα και θα γλιτώσει. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να γίνεται συμπαθής στο δικαστήριο. Μάλλον. Θα είναι κάπως δύσκολη η δουλειά σας, νέε μου. Θα πρέπει να με βγάλετε συμπαθή, ακόμα και αν σας είμαι αντιπαθής. Όμως, τίποτα δεν αλλάζει αν σας πω ότι είμαι αθώος ή εάν βασιζόμενο στο δικηγορικό απόρριτο ομολογήσω ότι είμαι ένοχος. Μπορώ να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση? Παρακαλώ. Ποιο είναι το δικό σας κίνητρο? Εννοώ το κίνητρό σας να αποκρύψετε την αλήθεια ακόμα και από εμάς. Την κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σου, νέε μου. Μην κουράζεσαι να μου την αναλύσεις. Αλλά δεν θα σου απαντήσω. Και ούτε νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτό. Είναι όμως σοβαρό το ερώτημα. Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο απευθύνθηκα στο καλύτερο δικηγορικό γραφείο για να αναθέσω την υπεράσπισή μου. Αν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, δεν θα χρειαζόταν να απευθυνθώ στο φημισμένο γραφείο Λασκαρίδη. Σε μπερδεύω, ε. Πες πως είμαι ένας γερό παράξενος φαρσέρ ή ότι κάνω black humor ή ότι σε μισώ σαν ανταγωνιστή μου και θέλω να σε καταστρέψω εμπλέκοντάς σε μια δίκη χαμένη από χέρι. Εμπρός λοιπόν, εδώ σας θέλω. Βάλτε τα δυνατά σας να με νικήσετε. Δηλαδή τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε ο Κασπύρης. Τη ζήλευε, παράφορα και απόλυτα. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρη? Καλά λέει ο Βασίλης. Αυτή η σιγουριά σου ορισμένες φορές τσακίζει τα νεύρα των γύρων σου. Βρίσκομαι ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά των αρσενικών του γραφείου. Είσαι εκτός, Ισαβέλα. Γιατί? Επειδή προσπαθώ να βρω το σκεπτικό του μυαλού που έκοψε το νήμα της ζωής μιας άτυχης νεαρής γυναίκας. Όχι, αλλά επειδή γίνεσαι φοβερά μελοδραματική. Δεν θέλεις να μετάσχεις την πληκτική μας συζήτηση, αφεντικό? Προσπαθώ να δώσω στον Κασπύρη το ευεργέτημα της αμφιβολίας. Σαν νομικός ή σαν άνθρωπος? Το γνώριζα πάρα πολύ καλά. Ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου. Παίζεις λοιπόν τον συνήγορο του διαβόλου. Καταρχήν με τον ίδιο στον εαυτό. Μπορείς να το πεις και έτσι αν θες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια άλλη δίκη εκτιλήσεται στις κυψέλες του μυαλού σου. Βλέπεις, μερικές φορές η ζωή σου επιφυλάσσει τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις που όση δύναμη και να κρύβεις μέσα σου είναι αδύνατο να αισθανθείς οτιδήποτε άλλο εκτός από θλίψη. Ο Κασπύρης πάντως θα μπορούσε να έχει πάντα αυτοκαταστροφικές τάσεις. Και τώρα απλώς να του βγαίνουν προς τα έξω. Και οδηγούν προς τα μέσα, στη στενή. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, κοίτα τι έκανα, δεν θα έρθεις να με πιάσεις. Ένα παιδικό παιχνίδι που ράγισε και δεν ξανακολλάει. Εξακολουθείς όμως πάντα να τον αγαπάς και να τον σέβεσαι τον Κασπύρη, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ήταν δάσκαλός μου, είναι φίλος μου. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου. Υπάρχει πάντως κάποιο συναισθηματισμό στις ανδρικές φιλίες. Συγκινητικό.
Εγώ απορώ πώς ένας τόσο ευφυής άνθρωπος όπως ο Κασπίρης, που είδε και είσαι τόσα χρόνια τα μεγαλύτερα δικαστικά δράματα, τον ανθρώπινο πόνο σε όλες τις μορφές, που γλίτωσε τόσους ανθρώπους από τη φρίκη και τον εξευτελισμό της φυλακής, επέτρεψε στον εαυτό του να πιαστεί στο δόκανο του νόμου. Και να γίνει βορρά των σαρκοφάγων που λιμένονται τα μύντια. Ο νομικός Κασπίρης ποτέ δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του τέτοιες παρεκτροπές. Αλλά ο άνθρωπος Κασπίρης δυστυχώς έγινε παρανάλωμα και έρμο των παθών του. Το χειρότερο απ' όλα. Είναι σαν να πέφτεις πάνω σε ένα τοίχο με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο ένας λασκαρίδης μπορεί να σε γλιτώσει. Γραφείο Λασκαρίδη λέγεται. Μέρα. Κανείς δεν θα έρθει σήμερα. Ούτε ο μεγάλος ούτε η μικρή. Οι άλλοι έχουν δουλειά και δεν έρχονται. Ο κ. Βασίλης με τη Ρίτα έχουν τον Μπόκαρη, που τα έκανε λίμπα στο κέντρο και, και ο μαγαζάτορας θέλει να τον αθώσει. Μην ηρωνεύεστε. Ο μεγάλος. Α, δεν μπορώ να τα ξαναλέω όλα από την αρχή. Ποιο μιλούσα τώρα. Εντάξει ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Μιλήστε ελεύθερα, κύριε συνάδελφε. Πώς ένα γραφείο τόσο σοβαρό όσο το δικό σας αναλαμβάνει ένα πελάτη σαν τον Μπόκαρη? Εσείς, πώς αναλαμβάνετε ένα μαγαζάτορα τόσο ύποπτο? Μα εγώ είμαι ένας ξεπεσμένος και ασήμαντος δικηγοράκος. Τέλος πάντων, ας μην την ψάχνουμε. Ήταν κάποτε πολύ γλεντζές ο δικός μας ο μεγάλος και εκεί στα κέντρα έπιασε φιλίες με τον Μπόκαρη. Τώρα τι να του πει, είμαι μεγάλο δικηγόρος, δεν αναλαμβάνω νεόπλητους. Και τι σοι φιλίες έχει ο Λασκαρίδης με τον Μπόκαρη? Ξέρω εγώ, μπορεί να πλακώθηκαν κι αυτοί για τα μάτια μιας μικρούλας. Τώρα τι γίνεται, την κυρία Στανίση θα τη δούμε καμιά φορά. Ενάτη. Δεν το ξέρω πώς γνωρίζεστε με την Ισαβέλα. Τώρα μόλις γνωριστήκαμε. Λοιπόν, κύριε δικηγόρε, τι θέλετε να πω για να θώσω τον πελάτη σας? Αν δεν κάνω λάθος, είναι και δικό σας πελάτης. Αν εννοείται πελάτης του μαγαζιού μας, τότε σύμφωνοι. Μα φυσικά κι αυτό εννοούσε ο Βασίλης, τι άλλο. Κύριε συνάδελφε, έχουμε γνωριστεί κάπου εμείς οι δυο? Αυτή συνήθως είναι μια ερώτηση που κάνουν οι άντρες στις γυναίκες. Α, εμείς δεν έχουμε φαλοκρατικές προκαταλήψεις. Η Ισαβέλα τον φλερτάρει στον άνθρωπο. Ποτέ δεν φλερτάρω εν ώρα εργασίας. Να προσέλθει η μάρτης κυρία Στανίση. Κυρία Κατερίνα Στανίση. Ορκιστείτε παρακαλώ. Ορκίζομαι. Παρακαλώ, υπεράσπιση. Γνωρίζετε τον κύριο Μπόκαρη? Ο κύριος Μπόκαρης είναι ο καλύτερος πελάτης του κέντρου μας. Κυρία Στανίση, σας υπενθυμίζω πως είστε μάρτης κατηγορίας. Αυτά τα ξέρετε εσείς, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Εγώ ήρθα να πω μόνο την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως, εφόσον ο κύριος Μπόκαρης είναι καλός πελάτης, μπορούμε να συμπεράνουμε πως είναι και ένας ήσυχος άνθρωπος. Τους ανήσυχους δεν τους θέλουμε στο μαγαζί, τους κάνουμε πέρα. Και τότε πώς βρέθηκε ο κύριος Μπόκαρης στο κέντρο της φασαρίας? Ναι, ήταν σύμπτωση. Έγινε φασαρία με δύο πελάτες και τον πήραν οι σφαίρες. Α, δηλαδή πέσαν και πυροβολισμοί. Τρόπος του λέγει, κύριε Πρόεδρε. Α, μάλιστα. Τρόπος του λέγει. Και το άλλο? Ποιο άλλο, κύριε Πρόεδρε? Τα καψούρια του μαγαζιού. Α, αυτό είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία. Ένα καλό μαγαζί
πάντα έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τα καψούρια και τις καψουρογκόμενες. Και τα καψουροτράγουδα. Μα σκίσατε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, μπορεί να μας πει η υπεράσπιση για ποιο λόγο γίνεται αυτή η δίκη. Να μας πει ο εισαγγελέας καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Αυτεπάγγελ την ιδίωξη. Ο κύριος εισαγγελέας κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά εδώ μου φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει όλη η κοινωνία. Διακόπτουμε για 10 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, θα μου πείτε επιτέλους που έχουμε ξανασυναντηθεί. Εγώ πάντως δεν σας θυμάμαι. Και είστε τόσο εντυπωσιακοί που αποκλείεται να είχαμε συναντηθεί και να μην σας θυμόμουν. Να είστε βέβαιοι όμως πως από εδώ και πέρα θα σας θυμάμαι πάντα. Α, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Για να σας θυμάμαι εγώ και όχι εσείς εμένα, θα πρέπει να ήμουν παρατηρητής ή θεατής σε κάποια δίκη. Σε κάτι σοβαρό. Πείτε μου, κύριε Μαντιλά, τι έχετε κάνει στην καριέρα σας? Είναι απαράδεκτος. Μας μπερδεύει όλο και πιο πολύ. Έχει τους λόγους του. Μόνο αν είναι αυτός ο δολοφόνος, τα αλήθεια. Δεν θέλω να το πιστέψω. Και γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος άλλος μπορεί να το έκανε? Άσε μωρέ Μαρένα, γι' αυτό το σκεφτήκαμε. Το θέμα είναι προς αυτό το τέλος του επεισοδίου που βρεθήκαμε ανάμεσα σε συμπληγάδες, μόνο ένας από μηχανείς Θεός μας σώζει. Γραφείο Λασκαρίδη λέγεται. Ναι, εδώ είναι ο Βασίλη. Τι? Αθωώθηκε ο Μπόκαρης. Αθωώθηκε ο Μπόκαρης. Καλύτερα να τη χάναμε αυτή τη δίκη, να τιμωρηθεί κι αυτός μια φορά. Ναι, μια στιγμή, Ισαβέλα μου, τα ίδια λέει και τα αφεντικό. Πέσουν να τα παρατήσουν όλα και να έρθουν στο γραφείο. Έχουμε δουλειά για τον Κασπίρη. Κύριε Κωνσταντίνε, θέλω να σας μιλήσει, Ισαβέλα. Σ' ακούω. Κωνσταντίνε. Μάντεψε. Νομίζω πως έχουμε πιάσει πολύ μεγάλο λαβράκι. Όχι, όχι για τον Μπόκαρη. Για τον άλλο, τον δικηγόρο του μαγαζάτορα. Ναι, και της Κατερίνας Στανίση. Λέγεται Μαντιλάς. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα? Όχι. Λοιπόν, άκου. Ήταν το δεξί χέρι του Κασπίρη. Αχα. Ο απομηχανής Θεός. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κράτα τον καλά. Τον χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Νομίζω πως πιάσαμε το νήμα. Η Ισαβέλα βρήκε το Μαντιλά που ήταν ποινικολόγος στο γραφείο του Κασπίρη. Το δεξί του χέρι. Από αυτόν θα βρούμε άκρη σίγουρα. Πρόσεξε όμως, δεν πρέπει να τον τρομάξουμε με το μαλακό. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει ένας δικηγόρος. Έχει ένα κείμενο εδώ για τον απομηχανής Θεό. Να σας το διαβάσω.